Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 7 Φεβρουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα δικαστήρια οι ενία συλληφθέντες για τη δολοφονία του Άλκη. Από δοκιμασίες και ύβρις από εξοργισμένους πολίτες. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 23χρονος Αλβανός που συνελήφθη πρώτος από την αστυνομία. Θλιβερά επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα στη Χαλκιδική. Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο και ξυλοκόπησαν προπονητή και παίκτες. Τα τρακτέρ στις πλατείες χωριών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μετρούν τις δυνάμεις τους οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν τους ικανοποιούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από δεκάδες πολίτες, οι εννέα συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 19χρονου αδικοχαμένου Άλκη πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης σήμερα κάτω από δρακόντια μέτρα που έλαβαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συγκράτησαν και το οργισμένο πλήθος που τους περίμενε. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της από κοινού δολοφονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή. Μόλις γίνονται αντιληπτοί οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το συγκεντρωμένο πλήθος και σπά. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να κρατήσουν μακριά τους οργισμένους πολίτες, οι οποίοι τους αποδοκιμάζουν. Κάποιοι προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να κινηθούν προς το μέρος τους, αλλά παρεμποδίζονται από τους αστυνομικούς. Οι κατηγορούμενοι με σκυμμένα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με γρήγορο βηματισμό εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο για να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας. Το κλίμα είναι αρκετά φορτισμένο. Σύμφωνα με το ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος τους, εκτέλεση του οποίου συνελήφθησαν χθες, διώκονται μεταξύ άλλων για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή. Οι εννέα συλληφθέντες είναι ηλικίας 19 έως 23 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο πρόσωπα και εις βάρος τους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Το ένα από τα δύο πρόσωπα είναι 20χρονος που φέρεται να διέφυγε στην Αλβανία λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση. Οι 8 συλληφθέντες πήραν τελικά προθεσμία από την 7η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν τμηματικά από την Τετάρτη έως την Παρασκευή. Κάτω από έντονες αποδοκιμασίες με φράσεις όπως δολοφόνη, αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο οι 8 συλληφθέντες. Οι οποίοι επέστρεψαν στα κρατητήρια της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Όμως την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε ο 23χρονος με καταγωγή από την Αλβανία που είχε συλληφθεί πρώτος λίγες ώρες μετά το φωνικό. Νεότερα για την υπόθεση από τον Γιάννη Ρουμελιώτη είναι μαζί μου στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σάκη. Ας πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Νίκος Αβουκάτος στο ρεπορτάζ. Οι 8 πήγαν στην ανακρίτρια, ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Τετάρτη με Παρασκευή όλοι. Και επιστροφή στα κρατήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τμηματικά λοιπόν θα απολογηθούν. Οι πληροφορίες τι λένε, ότι όλοι αρνούνται την ενοχή. Άρχισε να σπάει ο Μερτέσακη. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Σπάσανε οι 8. Και φωτογραφίζουν έναν Έλληνα 21 ετών, ο οποίος είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Και λένε ότι αυτός εμπλέκεται στην δολοφονία του Άλκη. Αυτός, δηλαδή, αυτός κρατούσε... κατάφερε τα φωνικά χτυπήματα στο 19χρονο παλικάρι. Το δρεπάνι. Ναι. Ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι, ναι μεν συμμετείχαν, αλλά δεν δολοφόνησαν. Αλλά δεν δολοφόνησαν. Είχαν απλά συμμετοχή, ήταν στο επεισόδιο, αλλά δεν δολοφόνησαν τον αδικοχαμένο 19χρονο Άλκη. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Ναι, σπάει ομερτά. Ναι. Μετά από πολλές μέρες. Οι δύο που αναζητούνται, ο ένας είναι αυτός που διέφυγε στην Αλβανία. Ο 20χρονος. Το ξημέρωμα του φωνικού, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και ο άλλος στην Αθήνα, ο αναζητείται. Και ο άλλος είναι στην Αθήνα, ο οποίος είναι Αθηναίος κάτοικος. Ναι. Και βρέθηκε εδώ, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, ναι. Είναι τρομερά πράγματα αυτά, εντάξει. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι πιο εύκολο και είναι ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Δεν ξέρω με τις αλβανικές αρχές τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι συνεργασία είναι. Δύσκολο, έχουν... ναι, είναι δύσκολο γιατί από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ότι από την Αλβανία δεν έρχονται. Ναι, δεν εκδίδει. Δεν εκδίδει.
η συγκεκριμένη χώρα προς την Ελλάδα ή προς άλλες χώρες καταζητούμενους, οπότε θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι ένας γρίφος για πολύ δυνατούς λίτες. Ναι, αυτός αν και εν ώψη ενταξιακών διαδικασιών μπορεί να θελήσει να δείξει ένα καλό πρόσωπο, ναι. Καλύτερο και πιο ευρωπαϊκό, ναι, πρόσωπο. Επί του παρόντος βέβαια δεν έχει συλληφθεί, όχι, στην Αλβανία, όχι, ακόμα, αυτός ο οποίος διέφυγε. Όχι, οι πληροφορίες λένε, αν γνωρίζω καλά, ότι έχουν γίνει έρευνες και σε συγγενικά σπίτια. Και σε συγγενικά σπίτια, αλλά δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει καταγραφεί το αυτοκίνητο και ο ίδιος να περνά τα σύνορα το ξημέρωμα της Τρίτης. Το μόνο δεδομένο που υπάρχει είναι αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, πέπλο μυστηρίου καλύπτει. Μάλιστα. Το πού βρίσκεται ο 20χρονος. Από εκεί και πέρα. Οι οκτώ λοιπόν δείχνουν ο ένας τον άλλο. Ναι. Επέστρεψαν στα κρατήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ακολούθως. Και να πούμε, συμπληρώνοντας, Σάκη, ναι, για τον 21 ετών Έλληνα, τον οποίο δείχνουν, φωτογραφίζουν οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ότι δεν είναι σεσημασμένος, ούτε τα αποτυπώματά του βρίσκονται στη βάση δεδομένων της, ναι, Ελλάς. Ναι. Και για το λόγο αυτό διατάχθηκε και η εισαγγελική έρευνα. Αυτό σημαίνει, για να καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν έχει συλληφθεί στο παρελθόν. Όχι. Για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Ναι. Για οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι γνωστός στην ασφάλεια και τίποτε, στη σήμανση. Όχι, όχι. Στη σήμανση τίποτε. Όχι. Ναι. Για το λόγο αυτό έχει διαταχθεί και η εισαγγελική έρευνα προκειμένου να λαμβάνονται και DNA αλλά και αποτυπώματα, ώστε με τα υπάρχοντα δεδομένα και ευρήματα που υπάρχουν στο φωνικό όπλο, στο δρεπάνι αυτό το λεγόμενο, ναι, να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί κατά πόσο όντως ισχύουν τα λεγόμενα των υπολείπων συλληφθέντων. Mm-hmm. Αν όντως δηλαδή ο 21χρονος ευθύνεται για τη δολοφονία του 19χρονου, ναι, Άλκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι συγκεχημένες πληροφορίες. Δηλαδή υπάρχει μια πληροφορία ότι ο πρώτος συλληφθής, ο 23χρονος Αλβανός, δεν είναι αυτός ο οποίος κρατούσε το δρεπάνι. Με ποια έννοια? Ότι δεν βρέθηκαν στο δρεπάνι, ακούγεται, έτσι, ακούγεται. Δεν ξέρουμε, ακούγεται, αν είναι αλήθεια, ναι, ότι δεν βρέθηκαν δακτυλικά του αποτυπώματα. Ναι. Βέβαια στην αρχή ακούγαμε ότι βρέθηκαν ίχνη αίματος του δολοφονηθέντος στο αυτοκίνητό του. Στη θέση του οδηγού. Ποιος, πώς κλπ. Ο ίδιος διατείνεται ότι δεν κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Αυτά δεν είπε. Αυτά είπε σήμερα, ναι, σήμερα στην ανακρίτρια. Έμεινε για περισσότερες από δύο ώρες ενώπιον της. Δεν ήταν μαζί με τους οκτώ. Αφού αποχώρησαν οι οκτώ, τότε έφεραν οι αστυνομικοί τον πρώτο συλληφθέντα, τον 23χρονο, στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, έτσι ακριβώς. Ναι. Όπου παρέμεινε στην ανακρίτρια ενώπιον της 7ης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για περισσότερο από δύο ώρες. Απολογήθηκε. Δήλωσε ότι ήταν στη θέση του οδηγού, δεν συμμετείχε όμως, δεν είχε ενεργή συμμετοχή, ναι, στην επίθεση και στην δολοφονία, στην ψυχρό δολοφονία του αδικοχαμένου Άλκη. Mm-hmm. Μόνο οδηγός, λέει. Μόνο οδηγός. Δεν, ναι, κατέβηκε. Δεν κατέβηκε, όχι. Δεν κατέβηκε καθόλου. Μάλιστα. Δήλωσε ότι ήταν τυχαία βρέθηκαν όλοι. Ναι. Τώρα, τυχαία βρέθηκαν όλοι. Ναι, 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 τυχαία. Ναι. Τυχαία βρέθηκαν όλοι και τόνισε ότι δεν είχαμε σκοπό να σκοτώσουμε, αλλά να εντοπίσουμε φίλους και οπαδούς του Άρη και να τους εκφοβήσουμε. Ναι. Και φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος, mm-hmm, στην ανακριτρία. Ότι δεν υπήρχε σχέδιο, ναι, δεν υπήρχε όπως σχέδιο, ήταν μαζεμένη, ναι, ναι, όπως ήταν μαζεμένη, μια παρέα. Έγινε το κακό, ναι, ναι. Χωρίς να υπάρχει δόλος, χωρίς να υπάρχει σχέδιο. Είπε ότι θέλαμε απλά να εκφοβήσουμε κάποιους οπαδούς του Άρη, να τους βρούμε, να τους εντοπίσουμε και να τους εκφοβήσουμε, mm-hmm, μέχρι εκεί. Επίσης παραμένει γρίφος αν ήταν δύο ή τρία τα αυτοκίνητα ή το θεωρεί δεδομένο η ασφάλεια ότι ήταν τρία τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται. Το θεωρεί δεδομένο. Δεδομένο. Δεδομένο για τρία αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν σίγουρα μιλάμε για την εμπλοκή όλων, αν δούμε και τον αριθμό των επιβενώντων σε κάθε αυτοκίνητο. Έτσι. Και δεν ξέρω αν εξετάζεται και κάτι άλλο. Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ? Νομίζω όχι μέχρι στιγμής. Όχι μέχρι στιγμής, περιμένουμε. Και δήλωσε μετανιωμένος, ναι, δήλωσε μετανιωμένος. Από Τετάρτη, από να Τετάρτη, δούμε, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τμηματικά θα απολογηθούν, ναι, οι οκτώ. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής ο πρώτος συλληφθής, ο 23χρονος Αλβανός, ήδη έχει στην πλάτη του 4 χρόνια φυλάκιση και 3 μήνες για ό,τι βρέθηκε στο σύνδεσμο στην Παλαιών Πατρών, έτσι, στο κέντρο Γερμανού, θεωρώντας ότι είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του συγκεκριμένου συνδέσμου. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Γέννη. Τώρα, λίγες μόλις μέρες μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τα περιστατικά οπαδικής βίας δεν λένε να κοπάσουν. Αντιθέτως, αυξάνονται και προκαλούν ανησυχία αλλά και αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη. Αυτή τη φορά σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Χαλκιδική και μάλιστα για αγώνα του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος τοπικής κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Άρη Κασανδρίας και Ανθεμούντα Γαλάτιστας. 15 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, χτύπησαν τον προπονητή και παίκτες των φιλοξενωμένων και το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ.
Ρε, είναι δυνατόν, ρε! Ρε, παιδιά! Ρε, παιδιά! Θλιβερά επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Κασανδρίας. Φύλαθλοι έχουν κατέβει από τις κερκίδες και βιαιοπραγούν σε όποιον βρίσκεται στο διάβα τους. Το γήπεδο έχει μετατραπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ρινγκ. Μπουνιές, κλωτσιές, ξύλο και σκηνές απίστευτης μανίας και αγριότητας σε βάρος των παικτών και του προπονητή των φιλοξενουμένων της ομάδας του Ανθεμούντα Γαλάτιστας. Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για τα play-out της Α1 κατηγορίας Καλκιδικής για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων Άρη Κασανδρίας και Ανθεμούντα Γαλάτιστας σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και τραυματισμούς από άτομα που ουδε μία σχέση μπορεί να έχουν με φιλάθλους. Εκεί πάμε να παίξουμε, να χαρούμε, να θυθούμε και έχουμε τα συμβάντα αυτά. Από κάποιους τυχαντρείς, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται το άθλημα αλλά σκέφτονται διαφορετικά πράγματα. Ήταν με κουκούλες αυτοί, πώς ήτανε, τι σας είπανε? Όχι, όχι. Ήταν φίλαθλοι που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου. Αλλά η μανία τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και διότι μπήκαν μέσα στο γήπεδο και χτύπησαν όποιον βρίσκαν μπροστά τους με πράσινη στολή. Το χρονικό του κακού ξεκίνησε στο 75ο λεπτό της συνάντησης και ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 0-1. Σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι με το διαιτητή να καταλογίζει θέατρο. Ακολούθησε προσωρινή διακοπή με μαζικές διαμαρτυρίες από παίκτες και παράγοντες των γηπεδούχων και στη συνέχεια εισήλθαν φύλαθλοι και ξυλοκόπησαν τον προπονητή της Γαλάτιστας Γιάννη Κάρτα. Ο τελευταίος αποχώρησε αιμόφυρτος από το γήπεδο και μετέβη στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Ο διαιτητής σφύριξε τη διακοπή του αγώνα, διότι είχαμε κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο και να προχωρήσει προς τα αποδυτήρια. Και ενώ οι διαιτητές είχαν μπει στα αποδυτήρια, ο κόσμος μπήκε μέσα στο γήπεδο και είχαμε τα επεισόδια αυτά που είδαμε όλοι μας. Στο πανδημόνιο που κράτησε για μερικά λεπτά, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο ποδοσφαιριστής Φώτης Ρίτσα της Κασάνδρας, ενώ χτυπήθηκαν κι άλλοι παίκτες σε κατέρωθεν. Έχουν μπει μέσα οι φύλαθλοι και όποιον έβρισκαν μπροστά τους από την ομάδα, τους χτυπούσαν και τους βρίζαν. Έτσι έχουμε τραυματισμό του προπονητή μας, με σπάσιμο στη μύτη, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Είναι καλά πλέον, έχει βγει, αλλά και 2-3 άλλους παίκτες να έχουν μόλοπες και τα πιές σκαριές στο κορμί τους. Και όλα αυτά τη στιγμή που όλο το Πανελλήνιο θρυνεί για την ενψυχρό δολοφονία του 19χρονου Άλκη και άπαντες καταδικάζουν τη βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, βλέπουμε αυτές τις θλιβερές εικόνες και μάλιστα σε αγώνα για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι στον αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον αδικοχαμένο Άλκη, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για κάποιους θερμόαιμους και ανεγκέφαλους να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια. Αυτό είναι τραγελαφικό, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του καθενός που βρίσκεται στην κερκίδα. Όλοι μας περάσαμε το στάδιο αυτό, και το φιλάθλο και το ποδοσφαιριστή κτλ. Όλοι μας, όταν είμαστε σε κάποιο μάτς και είναι λίγο τεταμένο, μπορεί να βρίσκουμε κτλ. Αλλά δεν προχωράμε σε επεισόδια τέτοιου τύπου. Να μπούμε στο γήπεδο και να χτυπήσουμε τα παιδάκια. Για το συμβάν έχει ήδη επιληθεί το αστυνομικό τμήμα Κασανδρίας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα του Ανθεμούντα Γαλάτιστας δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Όπως και να έχει, τα συνεχή περιστατικά οπαδικής βίας πρέπει να σταματήσουν και για να γίνει αυτό χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και όχι ευχολόγια. Ο συνάδελφος Περικλής Στέλλας μαζί μας. Περικλή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός περισσεύει, έτσι. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που όλοι περνάμε και καταθέτουμε λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας, μετά από λίγο πηγαίνουμε στις κερκίδες, αλλά αλλάζουμε και άμα χρειαστεί πλακωνόμαστε και στο ξύλο ή και μπουκάρουμε μέσα, έτσι. Καλά, η υποκρισία είναι να την κάνουμε και εξαγωγή σε άλλα κράτη. Ναι. Είναι, ζει και βασιλεύει κυρίως στην περίπτωση αυτή και όχι μόνο στην περίπτωση αυτή. Δεν πρέπει να γελιόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Προσωπικά δεν τρέφω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί δεν το θέλουν οι ΠΑΕ, δεν το θέλει το κράτος και οι δύο μαζί. Για ποιο λόγο? Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δεν το θέλει κανένας. Καταρχήν, για να αλλάξουν τα πράγματα σε κάτι, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση σε αυτή τη χώρα δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Και αυτό το έχουμε δει τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Σε όλα τα θέματα. Γιατί ξέρετε, πώς το λέγει ο Καλογύρου στην ελληνική ταινία, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι.
Κοστίζει αυτό. Έχει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους το να πάρεις αποφάσεις και όλοι αποφεύγουν. Οι κυβερνήσεις είτε είναι μπλε, είτε είναι κόκκινες, είτε είναι πράσινες, πάντα αυτό έκαναν. Mm-hmm. Δεν θέλει κανένας. Και την ίδια στιγμή όλοι μας. Φοβούνται μη θίξουν το πελατολόγιο τους, δηλαδή, αυτό λες. Φυσικά, φυσικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Εδώ έχουν περάσει 8 μέρες και έχετε ακούσει εσείς καμία απόφαση. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία. Σήμερα έγινε, 8 μέρες μετά έγινε σύσκεψη λίπο την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, πριν από 3 ώρες περίπου είπε, ανάμεσα στα άλλα τα οποία τα συγκράτησα, οι πρωτοβουλίες που θα αποφασιστούν. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Το νομοθετικό πλαίσιο που θα, οι αποφάσεις που θα, όλα θα. Mm-hmm. Ενώ ο Λευτέρης Αυγιανάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού, πριν από λίγη ώρα, νομίζω, στη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν, λέει, δραστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι, λέει, η οπαδική βία έχει άμεση σχέση με την κουλτούρα και το πνεύμα διοίκησης της ΕΠΟ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, μιλάμε όχι για φαρσοκομωδία, για κάτι χειρότερο. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό λες, δεν περιμένεις τίποτα. Φυσικά. Ναι. Λίγες μόνο ώρες μετά τη δολοφονία, ο Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν τον ενημέρωσε κανείς, δεν του είπε κανείς τίποτα, δεν άκουσε. Και ενώ δεν παίρνει θέση, ενώ δεν κάνει καμία δήλωση, εξαφανίζεται και μία εβδομάδα μετά, λέει, γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Και ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Επίσης, είναι απίστευτο, ακούμε και κάτι άλλο καταπληκτικά, όπως ας πούμε ότι υπάρχουν υποθέσεις τιμής για την ελληνική αστυνομία και το διατυμπανίζει ο αρμόδιος υπουργός, λες και δεν είναι όλες οι υποθέσεις που αφορούν στην αστυνομία και πρέπει να δοθεί γραμμή και να υπάρξει σκληρή πίεση από τον πολιτικό προϊστάμενο της ελληνικής αστυνομίας για να γίνει δουλειά. Δηλαδή, εξακολουθώ να μην τα καταλαβαίνω. Το χειρότερο σε αυτό το οποίο συζητάμε, αν σκέφτονται στην πολιτεία πελατολόγιο, είναι μήπως τυχόν σκέφτονται και χορηγούς και εκεί τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο. Γιατί είναι που είναι απαξιωμένο το σύστημα, θα το δώσουμε και μια κλωτσιά και θα φύγει στο χαντάκι, όπως λέμε απλά ελληνικά. Μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες στον χώρο του αθλητισμού που είναι χορηγοί προεκλογικών ομιλιών και καμπάνιας πάρα πολλών πολιτικών. Αυτό είναι πασίγνωστο στην χώρα. Ναι. Αν μου επιτρέπεις να πω και κάτι άλλο. Μαθαίνει όλη η Ελλάδα ότι με εντολή εισαγγελέα θα γίνει έφοδος σε όλους τους συνδέσμους οπαδών. Αυτή δεν είναι απλά υποκρισία. Είναι υποκρισία με 25Y. Διότι όταν θες να κάνεις κάτι, δεν το προαναγγέλεις να το μάθει κάποιος. Δηλαδή, όταν και μου κάνει εντύπωση πώς υπάρχουν και ευρήματα. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Για να το αντιληφθεί ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, όταν θες να καθαρίσεις την πουγάδα που λέμε, δεν το προαναγγέλεις, ευνηδιάζεις. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι ακόμη. Πριν από λίγες μέρες, δηλαδή μετά τη δολοφονία, ο συγκεκριμένος που συνελήφθη είχε τα κλειδιά συνδέσμου οπαδών, όπου έγινε έφοδος εκεί και βρέθηκαν τσεκούρια, μαχαίρια, οτιδήποτε άλλο. Κανένας σύλλογος δεν καταδίκασε, δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ενημερώθηκε. Πριν από λίγες μέρες, στην Αθήνα, οπαδοί της άλλης ομάδας συνελήφθησαν με τσεκούρια, λωστούς, φωτογραφίες, ρεπορτάζ παντού. Να. Η δίκηση της ομάδας δεν είδε, δεν άκουσε, δεν καταδίκασε. Λες για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Ναι. Ναι. Πριν το παιχνίδι Απόλλωνα-Άρη, συνελήφθησαν οπαδοί του Άρη. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος που συνελήφθη είχε τα κλειδιά της θύρας 4 και έγινε έφοδος και βρέθηκαν μέσα τσεκούρια, μαχαίρια, δεν ξέρω τι βρέθηκαν. Είναι, και δεν καταδίκασε κανείς. Ο πατέρας ευχήθηκε να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και μιλάμε για πολύ μεγάλη γενναιότητα. Και είπανε, ναι, και όλοι διάβασαν, όλος ο κόσμος διάβασε ότι ναι, συμφώνησαν και θα γίνει ένα φιλικό παιχνίδι. Δεν συμφώνησε κανένας. Ο Μεν Άρης είπε ότι αφού πρώτα συλληφθούν και αφού καταδικαστούν και αφού πληρώσουν, τότε να το δούμε. Ο Δε Πάοκ είπε ναι, να γίνει, αλλά δεν είπε πότε θα γίνει. Το άφησαν έτσι. Να, να ρωτήσω λίγο αν έχεις την αίσθηση ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις από κάποιο σημείο και μετά αυτονομούνται και λειτουργούν ως κράτος εν κράτη. Με τις ευλογίες όλων λειτουργούν. Οι σύνδεσμοι όλων των ομάδων σε όλη τη χώρα
παίρνουν εισιτήρια από τις ομάδες. Υπάρχει άμεση επικοινωνία και συχνή επικοινωνία. Κατά καιρούς ακούμε και από το ρεπορτάζ βγαίνει και το μαθαίνει ο κόσμος ότι έγινε σύσκεψη και ανάμεσα στον πρόεδρο και τους επικεφαλείς των συνδέσμων της μιας ομάδας, μετά από μια εβδομάδα της άλλης ομάδας, τους γνωρίζουν όλοι, όλοι ξέρουν ποιοι είναι. Και τους βολεύει όλο αυτό το πράγμα κατά καιρούς. Και βέβαια πρέπει να αγγίξουμε και το δικό μας το συνάφι. Γιατί δεν είναι άμυρο ευθυνών. Στο δηλαδή, πώς υποδαβλίζει καταστάσεις εννοείς. Μα η δημοσιογραφία τα τελευταία χρόνια διανύει μια περίοδο οπαδικής δημοσιογραφίας και στις μέρες μας έχει φτάσει στα όρια της δημοσιογραφικής αλητείας. Εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, οι δε συνδικαλιστικές ενώσεις απλά παρακολουθούν. Και το λέει ένας άνθρωπος που περισσότερα από 25 χρόνια είχε πλούσια συνδικαλιστική δράση. Και πάντα, πίστεψέ με, ο λόγος που αποχώρησα ήταν ότι συνέβαιναν πράγματα και λέγαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση. Μα αν βγάλεις μια ανακοίνωση θα λυθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Προχθές μόλις αποφασίσαμε οι αθλητικοί συντάκτες τα πρώτα 2 λεπτά των αγώνων του Σαββατοκύριακου να αφήσουμε κάτω τα στυλό, τα μολύβια και τα μικρόφωνα. Και τι έγινε δηλαδή, λύθηκε το πρόβλημα. Μετά από τα 2 λεπτά άρχισαν να περιγράφουν, όχι όλοι βέβαια, αρκετοί οπαδοί δημοσιογράφοι που αν τους ακούσεις πέφτεις από την καρέκλα και λες τι λες αγόρι μου. Βρίζουν, φωνάζουν, κάψτε τους, κάντε τους, ουρλιάζουν στα γκολ. Ναι. Και καθόμαστε εμείς και απλά παρακολουθούμε. Αυτό όλο το σκηνικό το οποίο περιγράφεις δίνει ξεκάθαρα την αίσθηση ότι για το τελικό προϊόν, εντός εισαγωγικών η έκφραση, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και αναφέρομαι για το ποδόσφαιρο ή για το μπάσκετ ή όποιο τέλος πάντων είναι το άθλημα το οποίο υποθάλπει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, από τη μία μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι βάζουν ένα κάρο λεφτά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανέχονται τέτοιο περιθώριο και υπόκοσμο πολλές φορές μέσα στα πόδια τους. Από την άλλη πλευρά, θέλουν κάποιοι να λέγονται φίλοι της ομάδας, αλλά την αφήνουν να διασύρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Η πολιτική τάχα κόπτεται για την σοβαρή διεξαγωγή πρωταθλημάτων, αλλά δεν το βλέπω. Τελικά κανένας δεν ενδιαφέρεται, έτσι. Θέλω να σκύψουμε με ευλάβεια όλοι όσοι μας βλέπουν και μας ακούν τώρα και εμείς οι δυο μαζί σε κάτι που θα αναφέρω και έχει συμβεί μόλις πριν από λίγες ώρες στην Αγγλία. Είναι πριν από λίγες ώρες το παιχνίδι κυπέλου Νότιχαμ Λέστερ. Η Νότιχαμ κάνει την έκπληξη, κερδίζει 3-1 και αποκλείει τη Λέστερ από την επόμενη φάση του κυπέλου. Στη φάση ενώ η Νότιχαμ έχει πετύχει το 3ο γκολ, μπουκάρει μέσα στο γήπεδο ένας οπαδός της Λέστερ και εκεί που πανηγυρίζουν οι παίκτες της Νότιχαμ, ρίχνει μία γροθιά σε έναν από τους παίκτες της Νότιχαμ. Μπορεί ο καθένας να το δει στο διαδίκτυο τώρα. Συλλαμβάνεται από την υπηρεσία security από 2 άνδρες της ασφαλείας, οδηγείται εκτός γηπέδου και από εκεί στο αστυνομικό τμήμα και σε μισή ώρα, ενώ έχει τελειώσει το παιχνίδι, μισή ώρα μόλις μετά ανακοινώνει την ποινή του. Ξέρετε ποια ήταν. Απαγορεύεται εφόρου ζωής για το υπόλοιπο της ζωής του η είσοδός του σε όλα τα βρετανικά γήπεδα. Σε μισή ώρα. Ούτε να πάμε στην πρωτοβάθμια επιτροπή εφέσεων. Ούτε να δώσουμε περιθώριο για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Να πάρει αναβολή σε 10 φορές για τη δίκη που θα γίνει. Από την πρώτη επιτροπή εφέσεων να πάμε στη δεύτερη επιτροπή εφέσεων. Από εκεί στον Άρεο Πάγο, από εκεί να πάμε στο Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο και από εκεί να πάμε στο Δικαστήριο της Σελήνης. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και στην Αγγλία πριν από λίγες ώρες, σε μισή ώρα μέσα. Ναι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Σε μισή ώρα μέσα. Κάτι τελευταίο. Μέσα σε όλους αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, αλλά δεν κάνουν, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και κάποιοι που φοβούνται. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος, διότι υπάρχει ατιμωρησία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, κατηγορούσα προηγουμένως τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Αθλητισμού. Οι υπόλοιποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης πού είναι? Ο κύριος Τσίπρας πού είναι? Εκδρομή? Δεν άκουσε, δεν είδε τίποτα? Τίποτα.
Και να θυμίσω κάτι. Όταν ο Ορφανός στα μέσα του 2000, της δεκαετίας του 2000, έφερε το νόμο για το ιδιώνυμο, οπαδοί των ομάδων της Θεσσαλονίκης βγαίναν στους δρόμους. Και ήταν εναντίον. Και τον Ορφανό το καθάρισαν για να αναλάβει ο Γιάννης Ιωαννίδης, που τα είχε καλά με τους οπαδούς που διαμαρτύρονταν και έβγαιναν στους δρόμους, και αυτό τελείωσε. Αυτό δεν είναι υποκρισία? Όταν όμως το έφερε Ορφανός, η αντιπολίτευση διαμαρτυρόταν και τον κατηγορούσε. Τώρα η αντιπολίτευση πάλι είναι απούσα. Ποιος? Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πού είναι? Είναι εκδρομή? Δεν βλέπουν, δεν ακούν τίποτα? Μάλιστα. Λέμε φοράτε μάσκες για παράδειγμα, ή να μην πω για την Γεωργία. Βρέθηκε ένας υπουργός να φωνάξει τους ιατριοδικαστές ή τους αστυνομικούς και να τους ρωτήσει: «Για ελάτε εδώ ρε παλικαριέ, γιατί κάνατε τρεις μέρες να πάτε να εξετάσετε την κοπέλα?» Αυτή την κοπέλα όμως τη βιάζουν καθημερινά με τις φωτογραφίες της σε όλες τις εκπομπές. Αλλά οι κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν ποτέ να πούνε: «Για ελάτε εδώ ρε παλικάρια, πώς το κάνατε αυτό?» Κανένας. Άλλη υποκρισία. Μάλιστα. Περικλής, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια χαρά. Η σύσκεψη λοιπόν για την αθλητική βία σήμερα το πρωί στο Μαξίμου και αμέσως μετά ανακοινώσεις για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας από μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό. Οι ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κύριος Οικονόμου τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία κατάφερε σύντομα να εξιχνιάσει την αποτρόπαιη δολοφονία και να συλληφθούν οι 9 από τους 11. Υπενθύμησε ότι επανήλθε το ιδιώνυμο για εγκλήματα αθλητικής βίας, αλλά και ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αυστηροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τις λέσχες φιλάθλων, ενώ τις επόμενες εβδομάδες έρχεται νομοσχέδιο για την οπαδική βία. Η ελληνική αστυνομία κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εξιχνιάσει την αποτρόπαια αυτή δολοφονία. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια βοήθησαν ουσιαστικά ώστε να καταφέρει η Ελλάς να οδηγηθεί γρήγορα στον εντοπισμό και στη σύλληψη των 9 από τους 11 υπόπτους της δολοφονίας αυτής. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Αθλητισμού με τους νόμους 4639 του Νοεμβρίου του 2019 και 4809 του Ιουνίου του 2021 θέσπισε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας του υλικού και των δεδομένων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Έτσι, κάθε ποινική πράξη που τελείται εντός ή και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων θα μπορεί να διακριβώνεται και να τιμωρείται. Δεύτερον, επέκτηνε τα τοπικά και τα χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων για πράξεις αθλητικής βίας που έχουν ομαδικώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο που δεν συνδέεται απαραίτητα με κάποια αθλητική εκδήλωση. Πρόκειται για τα περιβόητα ραντεβού μεταξύ των οπαδών, σε επιθέσεις σε συνδέσμους και άλλα τέτοια γεγονότα. Τρίτον, επανήλθε το ιδιώνυμο, δηλαδή η απαγόρευση αναστολής και μετατροπής των στερετικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήματα που αφορούν σε εκδηλώσεις αθλητικής βίας. Παράλληλα, με το νόμο 4855 του 2021, που αφορούσε την τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, του ποινικού κώδικα, αυστηροποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για αδικήματα και με στοιχεία βίας. Πάγια βούληση του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε την έμπρακτη προσπάθεια, χωρίς βαρύγδουπες εξαγγελίες, και να οδηγηθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό των φαινομένων βίας. Οι πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν θα κινούνται σε τρία επίπεδα. Στην ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, αλλά και του ρόλου και των πραγματικών ευθυνών των ΠΑΕ στη λειτουργία αυτή. Δεύτερον, στις αναγκαίες προσαρμογές του ποινικού κώδικα. Και τρίτον, στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, αλλαγές θα γίνουν και στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται στο αθλητικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες. Η αντιμετώπιση της οπαδικής αλλά και της νεανικής βίας αποτελεί χρέος μας προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά, αλλά και προς την υγιή αθλητική κοινότητα και τα εκατομμύρια των σωστών φιλάθλων στη χώρα μας. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και περιμένουμε από όλους να συνδράμουν την ελληνική πολιτεία στην προσπάθεια εξάλληψης της αθλητικής βίας. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ζήτημα που μας ενώνει όλους.
Περιμένουμε κι εμείς. Στα της πανδημίας τώρα, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 18.855. Διενεργήθηκαν 125.708 τεστ ανίχνευσης, 4.698 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 2.394 στη Θεσσαλονίκη, 286 στην Ιμαθία, 103 στο Κιλκής, 243 στην Μπέλα, 223 στην Πιερία, 194 στις Σέρες και 217 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 549. Οι 427 ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη, ενώ το 84,5% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία ήταν 364. Οι νέες απώλειες 109 και από την έναρξη της πανδημίας συνολικά 24.210. Το 95,1% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. 28 νέες εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν στην τελευταία εφημερία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με την κατάσταση να παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Και αυτό γιατί κανείς ασθενής δεν νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας μετά από πολύ καιρό, ενώ στην μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν αδειάσει 7 κλίνες από τις συνολικά 25 που διαθέτει το νοσοκομείο. Πάντως, απαίτηση των υγειονομικών είναι να επιστρέψουν άμεσα οι περίπου 100 συνάδελφοί τους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όπως επίσης και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κάθε εφημερία και καλύτερα για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάζει όλο και πιο ενθαρρυντική εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των εισαγωγών που γίνονται. Έτσι λοιπόν, στην εφημερία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, καταγράφηκαν 28 νέες εισαγωγές, αριθμός εμφανώς μικρότερος σε σχέση με όλο το προηγούμενο διάστημα, κάτι που σκορπά χαμόγελα ελπίδας για τη συνέχεια. Οι εισαγωγές ήταν 28 άτομα όσον αφορά τα περιστατικά της COVID. Ναι. Ένας πολύ καλός αριθμός ουσιαστικά. Και σταθερά δηλαδή να μειώνεται έστω και λίγο από κάθε εφημερία. Ναι, δείχνει μια βελτίωση. Σταθεροποίησε και βελτίωση. Μια βελτίωση. Είχαμε το στάδιο της σταθεροποίησης της προηγούμενης εφημερίας και τώρα εδώ και δύο εφημερίες παρατηρούμε ότι έστω και λίγο τα νούμερα δεν πάνε προς τα πάνω, μειώνονται. Όπως αναφέρει ο Προεδρεύων του Σωματείου Εργαζομένων του Παπαγεωργίου Αλέξανδρος Μανολίτσας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 110 ασθενείς στην κλινική για COVID, ενώ το ευχάριστο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πως δεν νοσηλεύεται κανείς ασθενής στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και πως στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν αδειάσει 7 κρεβάτια από τα συνολικά 25 που διαθέτει η ΜΕΘ. Νομίζω ότι πήγανε και ελαφρώς καλύτερα από την προηγούμενη εφημερία. Δηλαδή, έχουμε λιγότερους διασωληνωμένους στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήμασταν στους 20, είμαστε στους 18. Έχουμε στις απλές κλινικές φυσικά ακόμα 110 νοσηλευόμενους στις κλινικές, αλλά παραμένει κλειστή μονάδα αυξημένης φροντίδας και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό που επισημαίνει ο κ. Μανολίτσας είναι πως τα σημάδια είναι άκρως ικανοποιητικά, τα οποία αποτυπώνονται περίτρανα βάσει των αριθμών, οι οποίοι είναι μειωμένοι και σταθερά βελτιωμένοι με τους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα, με έμφαση τονίζει ότι η ιστορία με την πανδημία του κορονοϊού έχει κουράσει πολύ τον κόσμο και πρέπει κάποια στιγμή να φτάσει στο τέλος, αισιοδοξώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει να γίνει. Ναι, την αισιοδοξία την έχουμε. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι έτσι θα πάει το πράγμα. Λογικά, αν κρίνουμε δηλαδή από τους προηγούμενους 1,5 μήνα περίπου, παρατηρώντας τα ποσοστά όσον αφορά τις προσελεύσεις, τους διασωληνωμένους και τους νοσηλευόμενους σε απλές κλινικές, όλα δίνουν ότι έχουν μια πτωτική τάση. Από την άλλη, γιατροί και νοσηλευτές παίρνουν σιγά σιγά κάποιες μικρές ανάσες από το κλείσιμο της ΜΑΦ, τις λιγότερες εισαγωγές και τη μικρότερη επιβάρυνση στη ΜΕΘ, ενώ μέρα με τη μέρα το προσωπικό ενισχύεται με την επιστροφή των υγειονομικών που είχαν νοσήσει και απήχαν των καθηκόντων τους. Όσον αφορά το προσωπικό, με το κλείσιμο της μονάδας αυξημένης φροντίδας, λίγο τουλάχιστον το προσωπικό της ΜΕΘ, το οποίο είχε ταλαιπωρηθεί πολύ περισσότερο από όλους, το καταλαβαίνετε. Βλέπει ξαφνικά ότι μπορεί να πάρει κάποιες άδειες, έστω και όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσαν φυσικά όλοι, γιατί ο αριθμός των αδειών, ο οποίος βρίσκεται ακόμα από το προηγούμενο έτος σε κρεμότητα, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Πάντως, αυτό που δηλώνει ο Προεδρεύων του Σωματείου Εργαζομένων του Παπαγεωργίου είναι ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν στα πόστα τους οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, αλλά παράλληλα να γίνουν και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Πάνω από 100 άτομα τα οποία βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και που σαφώς είναι πολύτιμοι για να γυρίσουν πίσω, το αντιλαμβάνεστε. Ναι.
Και φυσικά χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση, έτσι δεν είναι? Εκτός των 100 που πρέπει να γίνει. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, γι' αυτό και περιμένουμε αγωνίως την προκήρυξη η οποία έχει αναγγελθεί για τις 4.000 θέσεις στο νοσοκομείο. Όπως τονίζει ο κύριος Μανολίτσας, το σύστημα υγείας πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να πάψει να αιμορραγεί και όλος ο κλάδος περιμένει με αγωνία την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου για να δει τι μέλη γενέστε με τους συναδέλφους τους που είναι σε αναστολή εργασίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι εκπρόσωποι των αγροτών, καθώς όπως δηλώνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο τέος πλέον Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός δεν τους ικανοποιούν. Κρίσιμη είναι αυτή η εβδομάδα για τη δυναμική που θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους. Στα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης οι αγρότες άρχισαν να συγκεντρώνονται με τα τρακτέρ τους στις πλατείες. Στις πλατείες των χωριών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε Πανομή, Βασιλικά, Μεσημέρι, Σχολάρια αλλά και στη Θέρμη, συγκεντρώνονται οι αγρότες. Δήλωνουν αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκα στους δρόμους. Μετά από συγκεντρώσεις που γίνανε κατά τόπος, αποφασίστηκε από σήμερα Δευτέρα να βγουν τα τρακτέρ της πλατείας σε όλο τον νομό σχεδόν και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Το πρωί πήγα εγώ το τρακτέρ μου, με είδε, το έφερε και κάποιος ακόμη. Έτσι νομίζω θα περπατήσει η εβδομάδα. Σε ποια χωριά συγκεντρώνεστε? Εγώ πάντα μιλάω για τη Θέρμη. Από ό,τι άκουσα βγαίνουν και στο Τρίλοφο και στην Επανομή. Θα βγουν στο Λαγκαδά, θα βγουν δυτικά. Υπάρχουν διαθέσεις. Ο κόσμος είναι πολύ ζωρισμένος. Τα 7 νέα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ικανοποίησαν τους αγρότες. Η ενέργεια και το πετρέλαιο είναι τα βασικά. Δεν σας ικανοποιούν οι ανακοινώσεις γι' αυτό? Πώς το ακούσατε? Ή όχι, 50 εκατομμύρια ευρώ για συνεταιρισμένους αγρότες, οι άλλοι δηλαδή τι είναι? Δεν είναι αγρότες, δεν καλλιεργούνε? Δεν νομίζω, είναι μηδαμινό το ποσό. Πρέπει να τριπλασιαστεί τουλάχιστον το ποσό για να μείνουν ευχαριστημένοι μία ή πλειοψηφία των καλλιεργητών. Τα 2 από τα 7 αφορούν τα νησιά. Το ΦΠΑ, η πτώση του ΦΠΑ από το 13 στο 6 είναι μια κοροϊδία, είναι ένα ποσό το οποίο το εισπράττουμε και το αποδίδουμε. Δεν πιστεύω ότι μένει κάποιος ευχαριστημένος. Στο επίκεντρο των προβλημάτων που βγάζουν τους αγρότες στον δρόμο βρίσκεται το υπέρογκο και διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής εξαιτίας του πανάκριβου πετρελαίου, των φουσκωμένων τιμολογίων ρεύματος αλλά και των υψηλών τιμών σε ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροτικά μέσα και εφόδια. Επίσης, στη λίστα των θεμάτων που καίνε το αγροτικό εισόδημα βρίσκεται το ζήτημα των αποζημιώσεων από τις καταστροφές στην παραγωγή. Και αφού συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, να αποφασίσουμε τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Τώρα. Έχουμε ζητήσει, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα του αγροτικού έχει φύγει πλέον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε μήπως και μπορέσουμε και έχουμε σε κάποια συνάντηση με το Μαξίμου να βρούμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας. Κρίσιμη είναι αυτή η εβδομάδα για τη δυναμική που θα έχουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια και οι καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών αγαθών. Στις λαϊκές αγορές η εικόνα είναι αποκαρδιωτική λόγω της μειωμένης κίνησης. Όσοι θέλουν να αγοράσουν επιδίδονται στο κυνήγι του φτηνού. Οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές στα προκυπευτικά να αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Το τελευταίο διάστημα η εικόνα στις λαϊκές αγορές είναι απογοητευτική. Ο κόσμος φωνάζει και έχει δίκιο που διαμαρτύρεται, γιατί όλα τα προϊόντα έχουν πάει στα ύψη. Εντάξει, φταίει και η κακοκαιρία, αλλά είναι και λόγω της ακρίβειας. Και αυτό θα το δούμε και στους επόμενους μήνες, που όταν θα χρειαστεί να καλλιεργήσουν οι αγρότες την καινούργια σοδιά, θα δούμε παραπάνω αυξήσεις. Δηλαδή έχουν ανέβει τα λιπάσματα, παράδειγμα, ακούω από διάφορους παραγωγούς, τα παίρνανε 15 ευρώ το τσουβάλι και έχουν πάει 45. Το κόστος της ενέργειας το ίδιο. Δηλαδή ρεύματα έρχονται να πληρώσουν από 5.000 στα 10.000, από 7 στα 15.000. Το κόστος πετρελαίου είναι και αυτό πανάκριμο, γιατί χρειάζεται να γεμίσει το τραχτέρι. Για να γεμίσει ένα τραχτέρι, ξέρετε πόσα λεφτά χρειάζεται? Όχι. Πάνω από 4-5-6 εκατοστάρικα για να γεμίσει ένα τραχτέρι. Το κόστος της ενέργειας, του πετρελαίου, τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι στα ύψη. Πώς θα καλλιεργήσει ένας αγρότης για να έρχονται φτηνές σοδιές στο τέλος της σεζόν? Οι πολίτες αναγκάζονται να επιδοθούν στο κυνήγι του φθηνού. Επιλέγουν το είδος που επιθυμούν με τη χαμηλότερη τιμή, είτε αγοράζουν άλλα προϊόντα από αυτά που σχεδίαζαν ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα. Τα προϊόντα που είναι εκτός εποχής είναι πανάκριβα. Αλλά και τα προϊόντα που είναι της εποχής μας τώρα, λόγω της κακοκαιρίας, είναι και αυτά ακριβά. Έχουν ανέβει δηλαδή. Τα πρασινάδια και όλα αυτά. Εντάξει, όλα ανεβαίνουν.
Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Εμείς έχουμε επανειλημμένως πει, εδώ και μήνες έχουμε προειδοποιήσει το Υπουργείο, ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης τουλάχιστον του πετρελαίου στους αγρότες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Η κίνηση είναι μειωμένη, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, βλέπετε ότι μέχρι τις 15 του μηνός τελειώνει το εισόδημα που έχει για να ψωνίσει. Έρχεται και ψωνίζει πολύ λίγα πράγματα, πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα. Δηλαδή, δεν θα πάρει 2 κιλά ντομάτες ή 2-3 κιλά πορτοκάλια, θα πάρει 1 κιλό. Νομίζω ότι όλα αυτά επιβαρύνουν τους καταναλωτές, δεν μπορούν να ψωνίσουν, να βγάλουν το μήνα. Περνάνε δύσκολα. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναζήσει άλλη τέτοια περίοδο, ίσως παλιότερα. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί ταλανίζονται από τη διαρκή αύξηση του κόστους παραγωγής και εξηγούν ότι καλλιεργούν και εμπορεύονται συγκεκριμένα είδη τροφίμων μέχρι ότου το κόστος παραγωγής αποκλιμακωθεί στα ύψη τιμές των προϊόντων και στο να δείρει αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Έτσι ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Μην χάσετε στις 10 ακριβώς τους απέναντι τον Γιώργο Κουμουτσάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και αμέσως μετά η Σία Αναγνωστοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρουσιάσουν βέβαια και σήμερα οι κύριοι Ραΐλογλου και ο Χρήστος Τσαλικίδης. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και σήμερα. Καλό βράδυ.